ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, υπάρχει λίγο ζόρισμα με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα στοιχείο και είναι γενικό αποδεκτό ότι κάπου πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο νοσοκομείο ότι δεν θα μπορεί σε λίγο να ανταπεσέλθει στις υποχρεώσεις. Κρούεται ουσιαστικά το κουγκόδωνα του κινδύνου ότι πρέπει να λάβει μέτρα να δημιουργήσει και άλλα κρεβάτια. Αυτό ζητάτε. Εκτός αυτού, εγώ είμαι της πρόληψης. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει λίγο μια διαδικασία, επειδή εμείς θα προσλάβουμε κάποια άτομα τώρα, να μας βοηθήσουν λίγο στην ιχνηλά της. Είναι ένα μέρος, ένα πράγμα το οποίο πάσχομαι. Δηλαδή, ενώ στην αρχή της πανδημίας η αστυνομία έκανε την ιχνηλάτιση και έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της. Κάπου λογικό ήταν, όταν τα κρούσματα ήταν 5, 10, 20, 40, στην όλη την Ελλάδα 50%, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτή τη στιγμή όμως, λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα κρούσματα, δεν μπορούσαν και κάπου έχουν σταματήσει σαν αστυνομία δηλαδή, να εποπτεύει το θέμα της ιχνηλάτισης. Ανέλαβε σε κάποια φάση ο ΙΟΔΗ, ο οποίος όμως, το ίδιο και εκείνος, αυτή τη στιγμή είναι 2.200 τα κρούσματα ημερησίως. Δεν μπορεί να στέλνει κόσμο να κάνουν αυτό το σπουδαίο πράγμα, διότι αν σταματήσεις από την αρχή την πανδημία είναι το ότι το καλύτερο. Και βρεθήκαμε χτες λοιπόν προεκπλήξεως όταν άνθρωπος γνωστός, ο οποίος νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο, δεν είχε υλοποιήσει, λέει εκείνος. Δεν ήξερε, το ίδιο λέει πάλι ξανά ο ίδιος. Όμως δεν είναι δυνατόν σε μια οικογένεια ο γιος του να είναι delivery και η γυναίκα του να δουλεύει στα σπίτια και με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή η διασπορά της πανδημίας. Δηλαδή ήταν ένα μέλος της οικογένειας νοσούσε και δεν είχαν... Ακριβώς. Μάλιστα. Έλεγαν. Φανταστείτε όμως πόσοι άλλοι που δεν τον ξέραν, διότι όταν κάνεις delivery δεν στέκεσαι να το πεις ότι έχεις και ο πατέρας σου έχει κορονοϊό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το θέμα εκεί είναι και πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο στα κέρατα όπως λέμε από την αρχή. Κύριε Βρουλή, αυτά είχαν επισημανθεί από το καλοκαίρι. Δεν είναι καινούρια. Φώναζαν, χθες φιλοξενούσαμε εμείς εδώ στην Λέσβο προέδρους χωριών. Γιατί στο Σκαλοχώρι, για παράδειγμα, εδώ και 5-6 μέρες έχουν διαπιστωθεί πολλά κρούσματα και το κλιμάκιο θα πάει σε μια εβδομάδα, δηλαδή 10 μέρες. Αυτά είχαν διαπιστωθεί από την αρχή. Οι ιατρικοί σύλλογοι και των δύο νησιών, και της Λέσβου και της Χίου, φώναζαν για ενίσχυση των κλιμακίων του ΕΟΔΗ και κινητές μονάδες. Οι Δήμοι επίσης. Δηλαδή και τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας. Σωστό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή για μένα είναι γνωστό αυτό, αλλά για τον πολύ κόσμο, όταν έχεις ένα κρούσμα κάθε τόσο στοιχείο, τώρα αυτή τη στιγμή όταν πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, κάπου πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και είναι από τα πρώτα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε. Το να παίρνει ο ΙΟΔΗ τηλέφωνο εκ των υστέρων από 4-5 μέρες, γιατί τότε συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Και κάθε τόσο ακούμε ότι ξέρεις, στοιχείο έχει 7 κρούσματα. Δεν έχει 7. Εδώ και 7 μέρες είναι το σύνολο των 7. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, με το να παίρνει τηλέφωνο ο ΙΟΔΗ, κάποια άτομα τα οποία έχουν βάλει στο τηλεφωνικό κέντρο και να λένε, ξέρετε, ο θείος, ο μπαμπάς, ο παππούς έχει κορονοϊό, θα πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας. Το να παίρνει αυτό να το κάνει τελευταία στιγμή και δια τηλεφώνου, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αξιοποιείται σωστά. Θεωρώ δηλαδή ότι κάπου πρέπει να είναι διαζώσεις το θέμα και επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει ο ΔΥ, διότι πρέπει να έχει όσα είναι τα κρούσματα άλλους πεντάκι παραπάνω για να κάνουν αυτή τη δουλειά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και εμείς. Τι θα κάνετε γι' αυτό λοιπόν? Αύριο, μεθαύριο, την Πέμπτη, έχουμε μια σύσκεψη στην Μυτιλήνη με όλους τους φορείς και την αστυνομία για να θέσω το θέμα αυτό, τουλάχιστον μήπως μπορέσουμε και από μόνοι μας, βοηθούμενοι ελαφρώς, επαναλαμβάνω, με την παρουσία, χωρίς να επενδύνουμε, διότι δεν μπορεί να πείσει τον άλλον με το ζόρι να κάνει ούτε το τεστ, ούτε να ακολουθήσει τα εκείνα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει, αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Και έχουμε μια σύσκεψη λοιπόν την Πέμπτη, να δούμε μήπως μπορούμε και στη Μυτιλήνη να εφαρμόσουμε μόνοι μας τα μέτρα τουλάχιστον τους πρόληψης. Όταν λέτε μόνοι μας, τι θα προτείνετε, κύριε Βρουλή? Μιλήσατε και περιφέρεια. Ακούστε. Ναι. Αυτές τις μέρες είχε βγει στη διάρκεια μια, είχαμε ανεβάσει, ναι, κάποιες προλήψεις εκ μέρους του μεταναστευτικού, ο οποίος, ναι, μεταράγγισε και δώσει τα χρήματα, για να παρακολουθούμε το θέμα του COVID, του
τα κιτ και τριγύρω και να καταγράφονται, να έχουμε και μια ιδέα τουλάχιστον εμείς μόνοι μας πρώτοι και όχι να περιμένουμε το σύνολο από τον ΕΟΔΗ. Και ναι. Εκεί λοιπόν τα άτομα αυτά λέμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για την συνλάτηση, παρόλο που δεν είναι το σωστό. Δεν θέλω να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ένας ειδικός, αλλά τουλάχιστον ενημέρωση, να γίνεται στον κόσμο ενημέρωση. Κύριε, ο γείτονά σου έχει και θα πρέπει να λάβει τα μέτρα σου, εφόσον ο ίδιος δεν καταλαβαίνει να βοηθήσει και το κρύβει, με αποτέλεσμα να γίνεται η διασπορά. Ενδεχομένως να μπορούσαν να ενισχύσουν τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που έχουν αναλάβει αυτό το βάρος και έχουν οργανωθεί πάνω σε αυτό και πραγματικά τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Ακριβώς. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, πόσες προσλήψεις έχετε κάνει? Τώρα την είχαμε βγάλει την ανακοίνωση, είναι για 12 σε όλη την περιφέρεια. Είναι 2 στη Σάμο, 4 στη Μυτιλήνη, 4 στην Χίο, 1 στην Ικαρία, 1 στη Λίμνο. Εντάξει, δεν είναι πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σαν πρώτο βήμα, επειδή είναι πολύ πιο γρήγορα θα φτάσουν αυτά τα άτομα στο χωριό που λέτε κι εσείς, γιατί και εμείς έχουμε παρόμοιο περιστατικό στο χωριό. Ναι. Και χωριό το Πυργή συγκεκριμένα. Μάλιστα. Και κάπου λοιπόν ο στόχος είναι να προλάβουμε. Τώρα, το αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί κατά επανάληψη, κύριε Βρουλή, για τις κινητές μονάδες, το έχουμε ακούσει κατά μόνας από όλους τους φορείς. Πώς μπορεί να διατυπωθεί σε τέτοιο τόνο στον ΕΟΔΗ να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να ενισχύσουν τις περιοχές μας, ναι, για να υπάρχουν κινητές μονάδες και να προλαμβάνουν καταστάσεις? Ναι. Αυτή τη στιγμή στη Χίο, ας πούμε, εγώ παίρνω σαν παράδειγμα, είναι μία κινητή μονάδα, είναι 2 άτομα, τα οποία κατοικοεδρεύουν και στο παλιό το ΙΚΑ. Είναι πολύ καλά τα κορίτσια, τρέχουν, προσπαθούν. Όχι απλώς τρέχουν, όπως... τα παιδιά αυτά που δουλεύουν σε αυτές τις μονάδες, πραγματικά δηλαδή πρέπει να τα βοηθήσουμε. Δίνουν μάχη. Βέβαια και δίνουν μάχη, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει να τα βοηθήσουμε ακριβώς, και τα παιδιά αυτά και τους, τους τόπους μας, έτσι. Ακριβώς, πάντως όποτε, δηλαδή όταν κάπου συμβαίνει κάτι, τα παίρνουμε τηλέφωνο, πράγματι τους ευχαριστούμε γιατί προσπαθούν και εκείνοι. Και τρέχουν αμέσως είτε να κάνουν το τεστ σε τριγύρω άτομα τα οποία αφορούν την περιοχή την ίδια εκεί πέρα που έχει συμβεί το περιστατικό, αλλά και κάνουν και συχνά ελέγχους και τεστ σε διάφορες υπηρεσίες, ναι, όπου είναι ευπαθείς, δηλαδή σε μονάδες όπως η περιφέρεια, στους δήμους, σε σχολεία, σε κάτι, ό,τι αν συμβεί κάτι τρέχουν αμέσως και επαναλαμβάνω τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε εσείς στα σχέδιά σας να ασκήσετε κάποιο είδους πίεση στο Υπουργείο, στον ΕΟΔΗ? Κοιτάξτε, ο ΕΟΔΗ, παρόλο που έχω άριστες σχέσεις, όταν τους ψάχνεις δεν τους βρίσκεις. Είναι γεγονός ότι δεν έχουν να κάνουν εσείς, με τυχείο, ούτε... Πώς είπατε? Άμα δεν τους βρίσκετε εσείς, κατά πόσο μάλλον... Το καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όταν έχει μια τέτοια διασπορά ο ιός, ο οποίος δεν φαίνεται πουθενά και είναι κοντά μας, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν και εκείνοι να ανταποκριθούν. Επαναλαμβάνω, 2.000 κρούσματα την ημέρα, ευτυχώς τώρα πέσαν, αλλά 2.000 κρούσματα την ημέρα, αντιλαμβάνεστε πόσος κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί για να μπορέσει να ενημερώσει τους γύρω, όσους είναι ενδιαφερόμενοι με την έννοια ότι είναι κοντά. Ναι. Λοιπόν, εμείς κρατάμε ότι την Πέμπτη έχετε συγκαλέσει σύσκεψη στη Μυτιλήνη με όλους τους αρμόδιους, ναι, φορείς, ναι, για, ναι, να δείτε πώς θα μπορέσετε να οργανωθείτε περισσότερο. Εγώ να θυμίσω και την απόφαση και του δικού σας Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Βρουλή, για τη δημιουργία ενός, ναι, κεντρικού συντονιστικού που δεν υλοποιήθηκε ποτέ για να μπορέσει, ναι, να βοηθήσει και να συνδράμει. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί και αν είναι η ώρα πια να το ναι, ενεργοποιήσετε αυτό. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ακούστε, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτός ο ιός της πανδημίας, ας πούμε, ξεκίνησαν και κάτι μας είχαν, μάλιστα εμένα προσωπικά, με είχαν ορίσει συντονιστή. Ναι. Έκτοτε κάθε υπουργείο έκανε τη δική του εμφάνιση και έλεγε, δηλαδή δρούσε ξεχωριστά. Ναι. Δηλαδή 9 συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό και δεν το κρύβω. Παρόλο που βλέπω ότι οι προσπάθειες που γίνονται από πλευράς κυβέρνησης είναι πάρα πολύ καλές και ακόμα και το μεταναστευτικής μας βοηθάει πάρα πολύ, ναι, όμως δεν αρκεί. Βλέπουμε ότι χάνουμε την μπάλα που λέμε και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ποιος είναι το αφεντικό. Όταν πηγαίνω να δώσω εγώ διαταγή θα το έλεγα μια προσοχή, να κινήσω το ενδιαφέρον, να κάνω κάτι, αμέσως ο άλλος αντιδρά ή κάνει εκείνο το οποίο έχει υπόψη του από το Υπουργείο του. Μάλιστα.
Έτσι δεν γίνεται δουλειά.